Παιδιά, έγινε κακή συνεννόηση. Δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας σήμερα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, αλλά μιας και ήρθαμε, πάμε να παίξουμε. Η κακή συνεννόηση δεν έχει να κάνει με εσάς. Όχι, εσείς είστε πιστοί στην ώρα σας. Ξέρετε πότε, εδώ, κάθε μέρα, την ίδια ώρα, στο ίδιο κανάλι που αποθυμήθηκα παλιά διαφήμιση του Batman. Που έλεγε Same bad time, same bad channel. Όλα ήταν ίδια. Όμως, εδώ υπήρχε μια κακή συνεννόηση ανάμεσα σε εμένα και την Νατάσα. Και της λέω, μόλις τελειώσει το επεισόδιο, θα πάμε έξω να τσιμπήσουμε κάτι κτλ. Ακόμη νωρίς είναι, προλαβαίνουμε, μας περιμένουν δικοί μας έξω. Πολύ ωραία όλα. Όμως δεν κατάλαβα πού ήταν να πάμε και ντύθηκα κομψά ωραία, ενώ η Νατάσα έρθει κατευθείαν από την προπόνηση. Πώς θα βγούμε τώρα μαζί. Είσαι ένα σπορτής. Καλώς την. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και όποιος γυρίζει... Κερδίζει. Παιδιά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε να είσαι καλά. Αρχίσουμε με λεξομαχία. Η κατηγορία είναι, τους λένε και έτσι. Τους λένε και έτσι. Ποιους βρε παιδιά, θα το μάθουμε σε λίγο. Προφανώς, αυτούς που βρίσκονται στην πάνω λέξη, τους λένε και έτσι, στην κάτω. Πυρό. Θεσσαλονική, Καρντάσια. Έτσι λοιπόν. Βεβαίως, τους Θεσσαλονικούς τους λέμε για Καρντάσια και γενικώς και να μπορώ να πω και τους Βορειοελλαδίτες γενικότερα. Δηλαδή, εμένα πολλοί άνθρωποι λένε πού είσαι, Καρντάσια και τα λοιπά. Βορειοελλάδα παίζει αυτό πάρα πολύ. Εσύ από πού είσαι? Από εδώ Αθήνα, η καταγωγή μου είναι από Κρήτη. Από Κρήτη. Όπα σύντεκνε, πλησίασε. Πρώτος γύρος. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, στην Κρήτη θα ήθελες να μένεις, το λέω γιατί είναι ένα από τα πιο υπέροχα μέρη του κόσμου η Κρήτη. Αλήθεια, παιδιά, δεν είναι για να το κολακέψω. Είναι πανέμορφο μέρος που θα ήθελα να ζω, όχι απλά να πηγαίνω διακοπές. Έμενα για κάποιο διάστημα. Διάστημα δηλαδή, τι εννοείς? Για 3 χρόνια περίπου. Okay. Τώρα έχω επιστρέψει εδώ και 2 χρόνια. Περιοχή. Πάλι Αθήνα. Στην Κρήτη. Στα Χανιά. Στα Χανιά. Καλώς όρισες λοιπόν και στην Αθήνα και στο παιχνίδι μας. Η κατηγορία έρχεται και παίζεις πρώτος. Η κατηγορία είναι στο τσίρκο. Στο τσίρκο. Το ΤΑΦ. Τρία. Πιάσε κόκκινο, το είπαμε μαζί. Και δεν έχουμε κόκκινο που θέλει. Κανείς δεν φοράει κόκκινο. Θα πάμε να πιάσουμε τον Ισάν Τζουκ, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Σπύρο. Σταμάτησες στο πιο τέλειο μπόνους που μπορεί να βρει κανείς στο παιχνίδι μας. Το μπόνους των 2.000 ευρώ. Έλα. Το σίγμα. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Έβγε, έβγε, έβγε. Καλέ μου φίλε, σήκωσε το μπόνους. Έχεις κάνει κάτι σπάνιο, δεν θα το πω σπάνιο, αλλά έχεις κάνει κάτι, πρόσεξε, ιδιαίτερο που μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ χρήμα προς το τέλος του παιχνιδιού. Θα ήθελα να σου αφήσω αυτό το 2.000 εκεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι για την ώρα το έχουμε μαζί. Εγώ το κρατάω, γι' αυτό μπορείς να μου το φέρεις και σου υπόσχομαι, ναι, έχει το λόγο μου, μάτω τον Άγιο Βαλεντίνο, ότι θα το κρατήσω για σένα και μόνο για κανένα άλλο παίχτη μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Θέλω να ξέρεις πως αν δεν πέσεις σε κάποια χρεοκοπία στη διάρκεια του παιχνιδιού, τότε αυτό εδώ θα είναι το επιπλέον χρηματικό ποσό που θα βρεις σε περίπτωση που φτάσεις στον τελικό. Οπότε, καλά ξεκινήσαμε. Για να σου δώσω έτσι μια μικρή χαρά, να σου πω ότι σε αυτό το γύρο δεν έχει χρεοκοπία, οπότε αυτός ο γύρος πάει καλά. Μια χαρά. Το κάπα. Κάνεις τη σειρά σου εδώ. Έλα Νικόλα, είναι η πρώτη φορά που θα παίξεις. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πες μου και εσύ ότι ήρθες πρόσφατα στην Αθήνα, τρελάνε με. Όχι, όχι, εγώ είμαι μεγαλωμένος στην Αθήνα. Γεννήθηκα στα Ιωάννινα, αλλά μεγάλωσα εδώ, στην Αθήνα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σε καλωσορίζω και επίσημα. Ήρθε η ώρα να γυρίσεις.
Θα πω το γράμμα π. Όπως λέμε, Παμβωτιδά. Και στη Λιμνή, εκεί γεννήθηκες δίπλα. Όχι, όχι, πιο έξω. Πιο έξω, εκεί. Μόνο εκεί. Πάλεψε μια ακόμα νοσοκομείο. Είναι πιο έξω από τα Γιάννη. Ξέρω, ξέρω που είναι ακριβώς. Καλά, όταν λες γεννήθηκες εκεί, φαντάζομαι στο νοσοκομείο εννοείς. Εννοείται. Εντάξει, όχι στην περιοχή. Έχουμε και λέμε, πήρες 100 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία ξεκίνησες, αλλά μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερο εάν αποφασίσεις να σηκώσεις το ερωτηματικό και κάτω από αυτό βρεις 500. Το λέω γιατί η περίπτωση του να βρεις 500 είναι, έχει τα ίδια ποσοστά με το να βρεις χρεοκοπία. Τι νιώθεις? Δεν θα το σηκώσω. Αφήνεις? Από να το αφήσω, ναι. Θα το σταρικάκι? Θα το σταρικάκι. Σέβομαι. Ωραία. Θα αγοράσω το Α. Τέτοιος είσαι? Ναι. Okay. Πάμε. Τώρα δεν μου κάνει εντύπωση που δεν το σήκωσες. Αφού δεν πήρες το ρίσκο, τα έδωσες όλα για να πάρεις το φωνή σου. Λοιπόν, ναι, τουλάχιστον υπάρχει και αυτό σε βοηθά, αλλά δεν έχουμε λεφτά τώρα πλέον. Σου έρχονται όμως τα λεφτά. Θα πω το γράμμα νι. Και θα πάρεις 450. Κοίτα να δεις, είναι ένα μεταξύ έτοιμος να τον μαλώσω, να του πω βρε παιδί μου, δεν πήρες ένα ρίσκο αυτό, ξοδεύεις τα λεφτά σου αλόγιστα τέτοια. Αλλά δεν μπορώ να του πω τίποτα, τώρα μου έχει κλείσει το στόμα, έχει φέρει τριπλό 150, 450, πας μια χαρά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι αποφάσεις σου, εντάξει, δεν θα πω ότι δεν έχουν λογική εδώ, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Απλώς στα 100 ευρώ αγόρασες φωνή, στα 450 γύρισες, στα 100 δεν σήκωσες το ερωτηματικό. Κάθε απόφαση ήταν αντιφατική πραγματικά, αλλά μέχρι ενός σημείου σου πήγαινε. Τώρα δεν σου πήγε, χάνεις τη σειρά σου. Κρατάς τα 450 και έρχεται το κορίτσι μας η Αντιγόνη με αυτό το φοβερό μαλλί. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ δικό στο μαλλί ολό. Ναι, είναι δικό μου. Και με αυτό το μαλλί εύχομαι να έχεις και γούρι εδώ στον τροχό. Ευχαριστώ, θα δούμε. Καλώς όρισες, πάμε. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Όμορφα. Θα πω το ρο. Και θα πάρεις 20 ευρώ για αυτό το ρο, συνεχίζεις. Το δεύτερο γύρισμα κρύβει μπαλαντέρ. Θα πω το χ. Κάτι είδες εσύ, ε. Καλά το είδες, μπράβο σου. Μου έφερε πριν το βόνο των 2000 ο φίλος μου ο Σπύρος, φέρε μου κι εσύ τον μπαλαντέρ να το κρατήσω για πάρτι σου. Αμέσως. Τέτοιος είμαι. Εδώ έχω ανοίξει τράπεζα και έχω θηρίδες και κρατάω. Να, αυτή είναι η θηρίδα του Σπύρου, η δική σου θηρίδα. Μπαλαντέρ. Σε αντίθεση με τον μπόνους των 2.000 ευρώ, το οποίο σε κάποια χρεοκοπία μας χαιρετά, το μπαλαντέρ εξαφανίζεται από το παιχνίδι μας μόνο στη χρεοκοπία Plus. Εκτός από αυτό, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα απολύτως. Μαζί σου μέχρι και το τέλος, αν φτάσεις εκεί. Οπότε θα γυρίσουμε. Και είναι καλό που έχεις λίγα λεφτά, γιατί έχασες μόνο 35 ευρώ, τα μισά δηλαδή. Το μπαλαντέρ τώρα δεν μου πάει καρδιά να το κόψω στη μέση. Το κρατάμε αυτούσιο, χάνεις 35 ευρώ, έρχεται ο Σπύρος. Θα πω το μη. Πώς λέμε, Μαλεβιζιώτης. Χορεύεις Μαλεβιζιώτη? Δεν χορεύω Μαλεβιζιώτη. Πολύ ωραίος χορός. Κρητικός. Αλλά ας αφήσουμε τους κρητικούς χορούς και ας ρίξουμε μια ματιά στο γρίφο, διότι βλέπω πως μας τελείωσαν τα σύμφωνα. Θα προσπαθήσω να το λύσω. Για 200 ευρώ λοιπόν, πάμε. Περπάτημα σε τεντωμένο σχοινί. Στο τσίρκο έχουμε περπάτημα σε τεντωμένο σχοινί. Βεβαίως και έχουμε, οι ακροβάτες κάνουν κάτι τέτοια για πρωινό, τα κάνουν δηλαδή, έτσι. Οι σχήνοβάτες, όπως είναι το σωστό, γιατί περπατάνε στο τεντωμένο σχοινί. Με δίχτυ από κάτω, εύχομαι, γιατί έχω πετύχει μια φορά και χωρίς δίχτυ και τα είχα δει όλα εγώ που έβλεπα, όχι που το έκανα. Ήταν λίγο παράξενο αυτό. Μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και 200 ευρώ για σένα, Σπύρο μου. Μια χαρά κατέληξε αυτή η κατηγορία. Οπότε με τα 200 ευρώ που έβγαλες τώρα και τα 100 από την λεξομαχία. Μάνι-μάνι, έφτασε στα 300. Κανείς άλλος δεν έχει χρήματα. Και θυμίζω, έβγαλες άλλον ένα γύρο από πάνω σου. Έβγαλες αυτό το γύρο μάλλον από πάνω σου. Έχει όμως ακόμη δρόμο πολύ. Τώρα, όμως, Σπύρο, είναι η σειρά του Νικόλα να παίξει πρώτος. Οπότε, παίζοντας τρίτος, μπορεί και να μην έρθει η σειρά σου. Κράτα τα λεφτά εκεί
Και ας δούμε τι θα κάνει ο Νίκος στην κατηγορία που θα μας δώσει τώρα η Νατάσα μας. Η κατηγορία είναι ΙΠΑΝ. ΙΠΑΝ. Για να βοηθήσω, θα πω ότι το έχει πει ο Φλομπέρ. Θα πω το γράμμα ΠΗ. Θα πω το γράμμα σίγμα. 4 εκατοστάρικα, παρακαλώ. Την κατάλληλη στιγμή ήρθε το εκατοσταρικάκι. Να το και το σίγμα. Πάρα πολύ ωραία. 500 ευρώ σύνολο. Φανταστικά. Θα αγοράσω το γράμμα α. Αφού λοιπόν τα οικονόμησες, τα ξοδεύεις με ωραίο τρόπο. Μπράβο. Θα ξαναγοράσω το έψιλον. Τι καλά, δύο σύμφωνα μαζεμένα και χρειάζεται να βρεις μόλις το ένα για να συνεχίσεις. Βεβαίως, αν βρεις και τα δύο, καλό για σένα. Θα πω το γράμμα νι. Και το μη. Ωραία, αυτά τα δύο. Μια χαρά, μπορεί να σηκώσεις τα δύο σύμφωνα από τον τροχό της τύχης, γιατί το πρώτο που ζήτησες, το νι, το βρήκαμε συνολικά 4 φορές. Άρα, μένει να δούμε αν υπάρχει και το μη, χωρίς να έχουμε το οποιοδήποτε άγχος. Μπράβο. 550 ευρώ είναι το μεγαλύτερο σημείο στο οποίο έχεις βρεθεί μέχρι τώρα σε αυτό το γύρο. Θα αγοράσω ξανά. Το γιώτα θα πω. Γιατί όχι. Και το θεωρώ πολύ δυνατό φωνήεν, κυρίως γιατί το βρίσκουμε σε κάθε λέξη σχεδόν. Να εξαιρέσεις την πρώτη, υπάρχει παντού έτσι, δεν είναι, Νατάσα, μόνο στην πρώτη δεν υπάρχει. Μόνο. Ωραία. Θα πω το γράμμα χ. Ένα χ. Έλα, θα σε ρωτήσω, απάντησε μου τίμια. Τίμια. Τίμια, εδώ, στα μάτια σε κοιτώ. Αλλού το περίμενε. Αλλού. Έτσι, μπράβο. Αλλά τώρα κατάλαβα τι είναι το άλλο. Ναι, αλλά κοίτα που σε βοήθησε. Ναι, είδες. Ναι. Εσύ δηλαδή... αλλού πήγαινε. Κι αλλού βρέθηκα. Κι αλλού βρέθηκες. Τουλάχιστον βρέθηκες και αυτό είναι το σημαντικό και έχεις ακόμη 500. Αυτό το θέλεις. Έκανες την μεγάλη κίνηση. Έφερες το επιδείο, έχεις 500. Αν βρεις το γράμμα, θα πάρεις κι άλλα λεφτά. Και όσα λεφτά σχηματιστούν συνολικά εκεί θα διπλασιαστούν. Πάμε πάνω από τα 1000 πλέον. Θα πω το κάπα. Γιατί το κάπα θα ανοίξει δύο φορές. Άρα θα πάρεις άλλα 100 ευρώ, θα φτάσεις στα 600, θα σηκώσεις το επιδείο και με αυτό θα ξέρεις πως την ώρα που λύνεις το γρίφο διπλασιάζεις ό,τι γράφει το ταμπλό. Αν τελειώσεις τώρα το γρίφο, παίρνεις 1200. Θα αγοράσω. Και αυτό γίνεται. Θα αγοράσω το γράμμα όμικρον. Για να μην το λύνεις, σίγουρα... Δυσκολεύομαι. Σίγουρα υπάρχει μία λέξη που σε δυσκολεύει ή και παραπάνω. Ίσως η τέταρτη λέξη. Μάλιστα. Μετά το κανείς. Έχεις 500 πάντως. Αυτά δεν είναι απλά 150, είναι 150 επί 2. Θα πω το δέλτα. Που το ξέρεις. Που το βλέπεις και ανοίγει δύο φορές. Γιατί μάλλον έχεις δει και τις δύο. 800 που θα γίνουν 1600. Νατάσα, εδώ ζεματάει τώρα. Ο γρίφος έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω μόνο να ακούσω τι θα κάνει ο Νίκος. Θα αγοράσω το ύψιλον. Ύψιλον. Προφανώς και δεν σε βοήθησε, γιατί το ήξερες. Από το ρο. Και τώρα. Τώρα θα αγοράσω το... Κόλλησα. Ρίχασε το χρονό, ένα γράμμα τώρα, ένα φωνή τώρα. Το...
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι χάσαμε με αυτόν τον τρόπο αυτό το τεράστιο ποσό το οποίο έχει μαζευτεί γύρω από την τσέπη σου. Τουλάχιστον να είχες την ψυχραιμία να πεις ένα από τα φωνήεντα που δεν έχουν ακουστεί και ας μην όλοι υπήρχε. Όλοι σαν τελευταία λέξη. Ναι, αλλά έπρεπε να πεις κάτι γιατί... Ναι, έπρεπε. Το πέταξες. Δυστυχώς, είσαι εκτός χρόνου. Και πρέπει τώρα να περάσεις τη θέση σου και να αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι μάλλον αυτά τα 1500 δεν θα φτάσουν στα λιμέρια σου, γιατί κοιτώ στα μάτια την Αντιγόνη και μου το λέει με τα μάτια ότι δεν πρόκειται να κάνει λάθος η Αντιγόνη. Αντιγόνη, μπορείς και χρήματα να βγάλεις, το ξέρεις. Απλά πρέπει να γνωρίζεις επίσης ότι ο Νίκος εξακολουθεί να έχει αυτά τα 720 επί 2 σε περίπτωση που ξαναπαίξει. Τι θες να κάνεις, το λύνεις ή... Πέτρο, έλεγα να γυρίσω, αλλά νομίζω θα το λύσω καλύτερα. Αν το πεις σωστά, θα πάρεις μόνο 100, αλλά ο Νικόλας δεν θα πάρει αυτά τα 1440 ευρώ. Δεν κάνει κανείς τίποτε σπουδαίο χωρίς φανατισμό. Και πραγματικά... έκανες πάρα πολύ καλά εσύ από πλευράς δική σου να το λύσεις τώρα μόνο για 100 ευρώ και πήγαινε να παραλάβεις αυτό το 100 στάρικο. Αλλά πραγματικά είναι λίγο στενάχωρο, κυρίως γιατί η τύχη τα είχε φέρει πολύ όμορφα στον Νικόλα. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όμως θόλωσε η λέξη τίποτε, για παράδειγμα, που ήταν. Με άγχωσε η τελευταία λέξη. Δεν σκέφτηκα καθόλου το φι, το γράμμα φι. Μισό λεπτάκι. Τη λέξη τίποτε δεν την είχες μαντέψει. Είχα βρει μόνο την τελευταία λέξη. Αφοσιώθηκες στην τελευταία. Γι' αυτό αγχώθηκα. Ξέχασες να πεις αυτά που ήδη ήξερες. Ναι. Έγιναν όλα αυτά. Πάει, τελείωσε. Γύρο νούμερο 3 τώρα. Ποιος δεν έχει παίξει πρώτος να σηκώσει το χέρι. Έλα, βρε Αντιγόνη μου. Η κατηγορία είναι καρτούν. Καρτούν. Ωραία κατηγορία αυτή. Για μένα τουλάχιστον. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι για οποιοδήποτε λόγο με την κατηγορία καρτούν, μιλάμε για μία ταινία καρτούν. Οκ. Θα πω το σίγμα. Δεν υπάρχει σίγμα. Αυτό είναι μία άτυχη στιγμή για σένα. Σπύρο, έλα. Ψάχνουμε καρτούν. Διευκρίνησα για την ταινία, γιατί υπάρχουν και σειρές καρτούν. Εδώ μιλάμε για ταινία. Α, έτσι θα πάει αυτός ο γύρος. Ακούστε τώρα εδώ. Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Γιατί πήγα να σε χαλαρώσω και μετά τι έκανα. Έκανα έτσι, γιατί λέω ατυχία, και τι είδα. Δυστυχώς, μπορεί να μην έχεις λεφτά σε αυτό το γύρο να χάσεις, αλλά είπαμε ότι για να μπορέσεις να εισπράξεις τον πόνους των 2.000 στο τέλος, έπρεπε να μην στραβοπατήσεις πουθενά. Οπότε το πόνους δεν υφίσταται πλέον για σένα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ήσουν αρκετά άτυχο σε αυτό το σημείο με το πρώτο γύρισμα σε αυτό το γύρο. Άτυχε και με το σίγμα η Αντιγόνη. Έρχεται ο Νίκος, ο οποίος ακόμη το φυσάει και δεν κρυώνει για όσα συνέβησαν στον προηγούμενο γύρο. Η εξηλαίωση έρχεται τώρα με ψυχραιμία πλέον σε έναν ολοκένουργιο γρίφο. Θα ελπίσουμε. Σ' ακούμε. Θα πω το γράμμα π. Όπως τα πήρες, τα έχασες κιόλας, πρεοκοπία, αλλά χάνεις τα 30. Μάλιστα. Σχέση με τα 2.000 που έχασε πριν ο Σπύρος από τον bonus, νομίζω νιώθεις πολύ καλύτερα. Παιδιά, να ξεκινήσει κάποια στιγμή στα αλήθεια αυτός ο γύρος, γιατί τώρα εδώ μέχρι στιγμής μεταξύ μας δεν κάνουμε τίποτα. Μόνο χάνουμε λεφτά μέχρι στιγμής, χάνουμε bonus, χάνουμε τα πάντα, βρήκαμε και ένα πι εκεί, τίποτα δεν κάνουμε. Ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσεις τη γοητεία σου και στον τροχό. Για 50. Θα πω το κάπα. Για 100, λοιπόν. Ωραία. Ευτυχώς σταμάτησες πριν τη χρεοκοπία. Θα πω το ταφ. Ένα ταφ. Θα αγοράσω το αλφα. Το λάμδα. Ωραίο σερί έχεις κάνει, να ξέρεις. Έχεις 110 ευρώ. Τα μαζεύεις λίγα-λίγα, αλλά τουλάχιστον τα μαζεύεις.
Πάει το μυαλό σου κάπου. Πάει κάπου, αλλά δεν είμαι σίγουρη για την τελευταία λέξη. Να το, το ποσό. Έλα. Θα πω το ρο. Τώρα που ήρθε το ποσό, δεν ήρθε το γράμμα. Δεν ήρθε. Σπύρο, κόπιασε. Το καλύτερο δυνατό μετά την 500 που υπάρχει στον τροχό είναι το δώρο των 300 από την εταιρεία Επίπνοτη 900. Θα πω το μη. Αλλά δεν θα μπορέσεις να πάρεις αυτό το δώρο. Έλα, Νίκο. Για πάμε. Θα επιχειρήσω να πω το γάμα. Ωραία. Βοηθά. Ναι. 30 ευρώ. Από το γράμμα Δέλτα. Δεν ταιριάζει πουθενά. Αντιγόνη, για πλησίασε. Από το νι. Το οποίο τυχαίνει να είναι και το τελευταίο σύμφωνο και θα πάρεις 210 ευρώ αν το λύσεις τώρα ή λιγότερα αν αγοράσεις φωνή. Θα το λύσω. Πήγαμε. Η Αλεπού και το Λαγωνικό. Ενδεχομένως, θέλω να πω, αφού σου δώσω 210 ευρώ και με αυτά τα χρήματα μπορώ να σου πω ότι πέρασες και στην πρώτη θέση. Θρίαμβος, νομίζω για 10 ευρώ διαφορά από το Σπύρο, αλλά μπορείς να περάσεις εκεί. Να πω ότι φαντάζομαι ότι μετά την Αλεπού έπαιξε και το λαγουδάκι στο μυαλό μας. Όμως δεν μας φτάναν τα γράμματα για να βγει κάτι τέτοιο. Ναι. Είχε λογική. Κατάλαβα το Δέλτα ότι βγαίνει το λαγουδάκι. Αλλά είναι. Το καρτούν ήταν το Λαγωνικό. Έτσι. Μιλάμε για παλιό καρτούν τώρα. Πολύ παλιό. Παλιό καρτούν. Αγέννητοι ήμασταν μερικοί. Εννοείται είχα γεννηθεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά γυρίζουμε με περισσότερα χρήματα. Έλατε, εδώ που ξεκινάνε τώρα τα καλά. Όχι ότι δεν περάσαμε καλά τόση ώρα, έχουμε περάσει και ωραίες στιγμές. Εντάξει, είχαμε κάποιες ατυχίες για κάποιους παίχτες, αλλά κατά βάση περνάμε καλά. Τα καλύτερα όμως έρχονται τώρα, γιατί μπαίνουμε στην δεύτερη φάση του παιχνιδιού μας. Δεν υπάρχουν χρήματα για να θριαμβολογεί κάποιος. Τώρα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στα πολλά και στα καλά. Με μία λεξομαχία θα αρχίσουμε και αυτή τη φάση του παιχνιδιού, όπως και κάθε φάση άλλωστε. Η ταχύτητα μετρά εδώ. Κατηγορία είναι χώρες του κόσμου. Δύο χώρες. Πάμε. Εντάξει, τη δεύτερη τη βρήκαμε ήδη. Μα τον Ειρηνικό ωκεανό, πες μου. Τόγκο, Σαμόα. Κάτι δεν πήγε καλά. Αντιγόνη και Νίκος μόνο. Έλα, Νίκο. Τόγκα, Σαμόα. Η αλήθεια είναι, μιλάμε για δύο νησιά στον Ειρηνικό ωκεανό, η αλήθεια είναι βεβαίως ότι αυτά τα νησιά χώρες είναι γνωστά. Όμως το λάθος σου, Σπύρο, είναι κατανοητό γιατί το Τόγκο υφίσταται, αλλά είναι στην Αφρική. Και δεν έχει καινή, είναι Τόγκο. Τόγκα, λοιπόν, και Σαμόα, όχι η Αμερικάνικη, η κανονική, γιατί έχει και η Αμερικάνικη Σαμόα, ζήτω ο Ντουέιν Τζόνσον. Και 200 ευρώ για τον Νίκο είναι τα πρώτα του χρήματα. Θα διαλέξει και κατηγορία. Σου προσφέρουμε τρεις. Ξεκινάω με την κατηγορία στο βιβλιοπωλείο. Λαός της ιστορίας η δεύτερη και φυτολογία η τρίτη κατηγορία. Τι λες? Το δεύτερο σίγουρα όχι. Όχι λαός της ιστορίας, άρα είσαι ανάμεσα σε φυτολογία και στο βιβλιοπωλείο. Αποφασίζεις τώρα. Θα πω στο βιβλιοπωλείο. Το τέταρτο γύρο. Για να δούμε με αυτό που ψάχνουμε στο βιβλιοπωλείο. Μήπως και αλλάξει η τύχη σου. Ήδη φαίνεται να αλλάζει γιατί πήρες τα πρώτα σου χρήματα. Μακά.
Και χρειάζεσαι ακόμη, θα το πω για να δημιουργήσω και φοβερή ατμόσφαιρα, 111 ευρώ για να περάσει στην Αντιγόνη. Ακούστηκε καλό. Πολύ καλό. Είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι ακούστηκε, να ξέρεις. Έλα. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Δυστυχώς. Δεν με θέλει σήμερα, μάλλον. Όλοι τα έβγαλε ο άνθρωπος. Τώρα δεν έχει... Πραγματικά, δεν έχει 15 δευτερόλεπτα που έβγαλε τα πρώτα του χρήματα και του τα στερεί χρεοκοπία πλάς. Θα τη στερήσει και εσύ από το παιχνίδι. Αφαίρεσαι έτσι, σε παρακαλώ, να μην την ξαναβρούμε μπροστά μας, τουλάχιστον. Οκ, 200 είναι. Προσπαθώ να σκεφτώ ότι δεν πάθαμε και κανένα κακό φοβερό. Χάσαμε τόσα πριν. Ναι, αλλά ήταν κρίμα γιατί πάνω που πήρες τη φόρα σου, ρε παιδί μου, ξαφνικά έρχεται η χρεοκοπία πλάς. Πάμε. Έρχεται η Αντιγόνη να παίξει ουσιαστικά απαλλαγμένη από το άγχος αυτής της χρεοκοπίας. Ναι, λίγο μου φύγε. Γιατί ήσουν και πρώτη με αυτά τα 310. Όπως και να το πω, δεν γίνεται φοβερό. Έφερε το 30 και ποιο 30. Το σμαραγδί, όπως μου αρέσει να το λέω εγώ. Έλα. Θα πω το σίγμα. Και πήρες το σμαραγδί 30. Μας έχει συναρπάσει αυτός ο γύρος, έτσι δεν είναι? Έχουμε, η ψυχολογία μας είναι στα ύψη μετά από όλα αυτά οι δύο χρεοκοπίες, έτσι. Μία πλάς και μία κανονική, σειρά. Έτσι, για... Σειρά. Τι να πω, 30 ευρώ, δεν πειράζει. Όλα δεν πειράζει, δεν πειράζει, είμαι, αλλά δεν έχετε σταματήσει να χάνετε. Να τα αλλάξουμε λίγο. Θα πω το ταφ. Ωραία, να τα πρώτα 60 ευρώ. Και για 100... Θα πω το μη. Μοναχός. Να το! Μοναχό ένα μόνο, έτσι, εκεί. Θα ήταν ωραίο να έχει 2-3. Να το! Θα πω το λάμδα. Να το 400! Επιτέλους! Επιτέλους κάποιος αλλάζει λίγο την εικόνα αυτού του κακού, κακού γύρου. Λέω να αγοράσω ένα φωνή. Βεβαίως. Θα πω το αλφα. Αλφα. Μια χαρά. Μια χαρά. Θυμίζω στο βιβλιοπωλείο. Μία έννοια σε αυτές τις 5 λέξεις που αφορά στο βιβλιοπωλείο προφανώς. Θα πω και το γιώτα. Και 2 γιώτα. Έτσι, πολύ καλά. Μέσα του παρακαλά για τρελό ποσό ο φίλος μου, ο Σπύρος, και θα το φέρει! Είναι τρελό ποσό, το θέλεις, γιατί θα μου πεις ποιο. Θα πω το Β. Ναι ρε μεγάλε, είναι δυνατόν. Αυτό που ξέρεις ότι υπάρχει δύο φορές και θα σου δώσει άλλα 400 ευρώ. Δουλεύουν όλα ρολόι για σένα, ναι. Όλα δουλεύουν ρολόι. 660, πάμε. Θα αγοράσω το όμικρον. Είναι και τυχερός, είναι όμως και πολύ ψύχρεμος, γι' αυτό και έχει τα 560 ευρώ. Είναι 100, πω, και τώρα εγώ βρήκα και το γρίφο. Πάμε να πάρουμε γράμμα. Το κάπα. Είναι και για 100. Μπράβο. Ή θα χρεοκοπήσεις ή θα τα οικονομήσεις. Θα τα οικονομήσεις αν πετύχεις το γράμμα. Θα πω το πι. Ναι, τα οικονόμησες, άλλα 300. Έτσι την κάνει τη δουλειά ο Σπύρος αυτό το γύρο. Αφήνει τους αντιπάλους να χρεοκοπούν και μετά έρχεται και μαζεύει. 200, 400, 300 από εδώ, 300 από εκεί. Μεγάλε, θα σου το πω έτσι από κοντά γιατί δεν με πιστέψεις. Ένα χιλιάρικο σχεδόν έχεις. Έφυγα. Ένα χιλιάρικο σχεδόν έχεις. Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Το έψιλον. Και εξακολουθείς να είσαι κοντά στο χιλιάρικο. 860. Μόνο με τη λύση του γρίφου μπορεί να γίνουν δικά σου. Θα πω το γάμα. Είχαμε αντιληφθεί ότι η λέξη
στην οποία δυσκολεύεσαι είναι η τέταρτη. Και εξακολουθεί να είναι. Ναι. Η μόνη βοήθεια που μπορώ να δώσω, όχι επειδή με έπιασε το ανθρώπινό μου, είναι γιατί είμαι προχρεωμένος να το πω από τους κανόνες, είναι ότι τελείωσαν τα σύμφωνα. Ωραία. Θα προσπαθήσω να το λύσω. Πάμε. Πάγκος με τα ευπόλυτα βιβλία. Προφανώς, στο βιβλιοπωλείο είμαστε και υπάρχει πάγκος με ευπόλυτα βιβλία, κορυφή, και θέλω να πω ότι κάνε λίγο υπομονή. Μπορεί να μην είναι φέτος, του χρόνου, σε 10, 20, 30 χρόνια θα είναι και ένα δικό μου βιβλίο εκεί πέρα. Αρκεί να πάρω την απόφαση να το ολοκληρώσω. Θα είναι στα ευπόλυτα. Θα πάει πρώτη η Νατάσα να το πάρει μαζί με το σόι της. Είδες, φτιάχνω κοινό. Εγώ θα τα πάρω όλα. Όλα θα τα πάρει η Νατάσα. Μπράβο, 880 ευρώ. Μπράβο για την ψυχραιμία. Εκμεταλλεύτηκες τα πάντα, κυρίως τα τυχεία των συμπαικτών σου. Έπαιξες σωστά, ήσουν τυχερός. Πήρες και την τρομερή βοήθειά μου. Μα πώς σε βοήθησα έτσι. Ήμουν αποχρεωμένος. Αλλά πώς σε βοήθησα, πες. Θα αγοράσω το βιβλίο σου. Έτσι, μπράβο. Ρε σατάνα, είπες αυτό που ήθελα να ακούσω. Μπράβο, 1180 ευρώ. Τα πήγε πάρα πολύ καλά ο φίλος μου ο Σπύρος. Η Αντιγόνη έχει μείνει πλέον δεύτερη με 3-10. Ενώ ο Νίκος παλεύει να κάνει ένα ξεκίνημα κάποια στιγμή που θα το αφήσει και κάποια λεφτά στην άκρη. Ίσως αυτό έρθει στον επόμενο γύρο. Αντιγόνη, ξέφυγε ο Σπύρος. Μήπως να μην τον αφήσεις να είναι χαλαρός. Μήπως να έλθεις, να γυρίσεις, να βγάλεις και εσύ κανένα χιλιάρικο και να τον φτάσεις. Πρέπει να γίνει. Η κατηγορία, αν σε βολέψει, θα βοηθήσει. Λαός της ιστορίας. Έχουμε και λέμε. Σε αυτές τις λέξεις θα βρούμε έναν λαό, πάνω-πάνω, η πάνω λέξη είναι ο λαός. Κάτω θα βρούμε μία, να το πω, περιγραφή, κάτι που το χαρακτηρίζει αυτόν τον λαό. Κάτι τέτοιο. Πας για το μπαμ με το καλημέρα. Θα πω το σίγμα. Θα γίνει μπαμ, λες. Πιστεύω. Θα γίνει μπαμ. Θα γίνει μπαμ! Μπαμ 2.000 ευρώ! Τι ξεκίνημα ήταν αυτό! Δεν το πιστεύεις, ε! Όχι, δεν το πιστεύω. 500 για να το νιώσεις. 500 επί 4. Αν κρατήσεις αυτό το ποσό, το μεγαλώσεις ή το αφήσεις εκεί στα ίδια επίπεδα, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Yeah. Αλλά μόλις ξεκινήσαμε με τον γρίφο. Μόλις. Θα αγοράσω το Α. Θα αγοράσω και το γιώτα. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αγοράσει όλα τα φωνήματα. Γιατί έχω χρήματα. Έχει όλα τα χρήματα, αλλά δεν μπορεί να σου εγγυηθεί κανείς ότι υπάρχουν όλα τα φωνήματα. Θα αγοράσω και το ομικρόν. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μόνο με φωνή δεν μπορούμε να λύσουμε ένα γρίφο. Θα πω το ταφ. Ο λαός στον οποίο αναφερόμαστε, που είναι στην πρώτη λέξη, έχει ταφ. Και ο χαρακτηρισμός το έχει επίσης. Θα πω το λάμδα. Και αυτό λίγο τσούζει τώρα, ναι. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά, δεν τα χάνεις, αλλά μόνο ο Σπύρος και ο Νίκος ξέρουν αν θα ξαναπαίξεις. Πηγαίνεις στη θέση σου σαν να μένα κάρβουνα. Σπύρο. Θα πω το πι. Θα πω το γάμα. Ωραία. Και η αγωνία διατηρείται όχι για το ποσό που έχεις μαζέψει, που είναι 150, δεν είναι μεγάλο, αλλά για το αν θα κρατήσεις το παιχνίδι στα χέρια σου ή θα ξαναφτάσεις στα χέρια της Αντιγόνης, που έχει αυτό το μεγάλο ποσό. Τόνι. Και εδώ
Δεν ξέρω αν αυτό θα σε βοηθήσει στην παρούσα φάση, διότι, Σπύρο μου, πρέπει δύο σύμφωνα πρέπει να μας δώσει ο Σπύρος, χωρίς να κάνει λάθος. Το πρώτο. Το Β. Β. Και για να λες το Β, φίλε, δεν σε φοβάμαι καθόλου. Θα το ανοίξει τώρα η Νατάσα μας και αμέσως μετά θα μου πεις άλλο ένα το οποίο σε κρατά στο παιχνίδι. Ποιο είναι? Το Θ. Ήμουν σίγουρος ότι αυτό θα πεις, γιατί από τη στιγμή που λες το Β, δείχνεις ότι ξέρεις για ποιον λαό μιλάμε. Άρα αυτό που δεν ξέρεις είναι η τρίτη λέξη. Ναι. 350. Θα αγοράσω. Το Ήτα. Ωραία. Η Βυσιγότθη είναι βεβαίως αυτός ο λαός. 250. Θα αγοράσω και το έψιλον. Και η λογική λέει ότι το έψιλον σου δίνει τη λύση. Ναι ή όχι? Ναι. 150. Θέλεις να το λύσεις τώρα? Θα το λύσω, ναι. Προφανώς σκέφτηκες τα 1740. Ναι. Σέβομαι. Βυσιγότθη, οι Γερμανοί της Ισπανίας. Έτσι, μπράβο. Ο Αστερίξ και οι Βυσιγότθη, οι οποίοι στην πραγματικότητα ήταν οι Γερμανοί που κατέληξαν στην Ισπανία. Και βεβαίως υπήρχαν και οι Όστρογότθη, οι οποίοι κατέληξαν στην Ιταλία ως ανάμιξη λαών. Κάτι μάθαμε για σήμερα. Αυτό που έμαθες εσύ είναι ότι δεν πήρε 1.700 τόσα ευρώ η Αντιγόνη. Παράξενος γύρος, περίεργα πράγματα συνέβησαν, δεν μεγάλωσαν τα ποσά πάρα πολύ, τα 150 ευρώ δεν έχτισαν κάποια διαφορά για την οποία θα πρέπει να βγεις στο μπαλκόνι και να λες τέλεια 150 ευρώ, αλλά με αυτά τα 150 έφτασες στα 1.330 και έχτισες διαφορά χιλιάρικου πλέον από τους διώκτες σου. Επόμενος γύρος, όπου εκεί παίζει και πρώτος ο Σπύρος. Δεν λέω τίποτα, έχεις πάρει φορά τώρα, δεν σας σταματάω. Πάρε κατηγορία και ξεκίνα. Φυτολογία. Θα πω το σίγμα. Μπορεί να συνεχίσει το κρεσέντο, το επιτυχημένο. Ναι, έρχεται το καλό. Και τώρα πάμε για θρίαμβο. Θα πω το ταφ. 1000. Είναι δικά σου αυτά τα 1000 ευρώ. Σπύρο, πραγματικά ασταμάτητος εδώ και 5 λεπτά. Και από τον προηγούμενο γύρο παίρνω. Ασταμάτητος. Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Θα πω το αλφα. Τέρας ψυχραιμίας. Αλφα. Όσα και να έχει, θα τα ανοίξει με χαρά η Νατάσα, γιατί φοράει αθλητικά σήμερα. Μπορεί να πηγαίνει να έρχεται πάνω κάτω 3 ώρες, δεν έχει θέμα. Εννοείται. Λοιπόν. 9.40. 6α. Και σε ακούμε. Θα αγοράσω άλλο ένα. Το γιώτα. Πέντε γιώτα. Θα αγοράσω και το όμικρον. 8 αγγίζεις γίνεται χρυσός. Εγώ αυτό έχω να πω. Έλα. 7.40. Μεγάλη διαφορά που έχεις χτίσει. Μπράβο. Εδώ στο παρατσάκ δεν έφερες ακόμη ένα 500 ευρώ. Θα πω το κάπα. Πω, στη σκέψη ότι εδώ θα είχε 500. Κοιταχτήκαμε με τον Νίκο και την Αντιγόνη και είπαμε ότι είχα πάρει φορά να τους χαιρετήσω. Από να είστε καλά, χάρηκα που ήρθατε. Ωραία, θα περάσουμε. Έχει φτάσει 5.000 ο άνθρωπος. Μείνετε μαζί μας για να δείτε πού θα τερματίσει. Δεν έγινε κάτι τέτοιο τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. Θα πω το γάμα. Ωραία. 940 ευρώ βλέπω στο ταμείο. Νομίζω πως θα το λύσω. Θα σου πω ότι ακόμα και αν κάνεις λάθος, δεν χάνεις, γιατί έφερες τώρα μόλις δεύτερη ευκαιρία. Πάμε. Ωραία. Ο κάκτος και η φραγκοσικιά χρειάζονται λίγο νερό. Μπράβο ρε φίλε.
940 ευρώ ακόμη, χτίζει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί ο κάκτος και η φραγκοσικιά χρειάζονται, εδώ να το τονίσω λίγο με διαφορετικό στυλ, λίγο νερό, όχι χρειάζονται λίγο νερό, χρειάζονται λίγο νερό, μπορούν να επιβιώσουν δηλαδή, γι' αυτό και τις συναντάμε σε ερήμους και τα σχετικά. Τι να πω, συγχαρητήρια, 940 πήγαινε να τα παραλάβεις, να δούμε πού είναι το ταβάνι σου, γιατί τώρα με αυτά τα χρήματα, 2.000 κοντά, για να δούμε. Τα ξεπέρασε λέει, για τα 2.000, είναι στα 2.270 ευρώ. Ένα επιπλέον για σένα μπόνους θα είναι να κερδίσεις και αυτήν τη λεξομαχία που έρχεται τώρα για να ξεκινήσεις πρώτος στο τελευταίο γύρο. Εργαλεία. Πιο γρήγορη η Αντιγόνη. Λίμα Κατσαβίδη. Και να πω η Αντιγόνη κλέβει το να παίξει πρώτη στον 7ο γύρο από τον Σπύρο και νιώθει λίγο καλύτερα τώρα, γιατί ξέρω ότι μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις θα παίξει πρώτη. Ακριβώς το αντίθετο πρέπει να νιώθει ο Νίκος, ο οποίος κατάλαβε μόλις τώρα θα παίξει τελευταίος όταν φτάσουμε εκεί. Όλα παίζουν αυτά, κάνει jackpot, τα πάντα όλα παίζουν. Και παίζει και ένα μπαλαντεράκι που κυκλοφορεί. Αυτό δικό σας δεν είναι, κυρία Αντιγόνη? Μα δικό σας είναι. Λοιπόν, το κρατάω εδώ, γιατί δεν ξέρω ποιος θα φτάσει στον τελικό. Στο τελικό, ποιος φτάσει πάντως, θα σταθεί να κάπου εδώ, πολύ χοντρικά το λέω, κάπου εδώ και θα κάνει κουράστηκα και να σε αποστάσει. Θα κάνει. Αχ, θα αράξω εδώ, στον Ισάντζουκ. Αυτό θα κάνει και θα αράξει. Και μετά μπορεί να αράξει και μέσα σε αυτό. Και όπως αράζετε, δηλώνετε συμμετοχή με πολύ απλό τρόπο. Υπάρχει ολόκληρη φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή. Τι χρειάζεται να γράψετε σε αυτή τη φόρμα? Θα μας το πει τώρα η Νάτασα. Για να έρχεται να παίξετε κι εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr. Είστε έτοιμοι για τον τελευταίο γύρο του παιχνιδιού μας σήμερα? Εμείς είμαστε έτοιμοι και πιο πολύ έτοιμος είναι ο Σπύρος, που έχει μία φοβερή διαφορά, γιατί έχει 2.270 ευρώ, παρακαλώ, και βλέπει τη δεύτερη θέση να είναι πίσω στα 510. Οπότε είναι έτοιμος. Όχι όμως ήσυχος, δηλαδή δεν είναι άνετος, δεν υπάρχει αυτό το βάζω 2.000 στη τσέπη και κάνω. Εντάξει, μόνο ένα γυράκι θα περάσει, γιατί βλέπει τι παίζει μέσα στον τροχό. Και η Αντιγόνη παίζει και πρώτη, οπότε δεν νιώθει ασφαλής αυτή τη στιγμή. Τα επόμενα λεπτά, Σπύρο, Αντιγόνη και Νίκο, ενδεχομένως να φτάσει και η δική σου σειρά, θα κρίνουν τα πάντα. Τελευταίος γύρος τώρα. Τελευταία κατηγορία, καλή τύχη και στους τρεις. Πάμε. Πολύ. Η τελευταία κατηγορία είναι θεατρικά έργα. Λοιπόν, πρόκειται για δύο θεατρικά έργα και επειδή ο Τένις Ουίλιαμς είναι από τους πιο γνωστούς θεατρικούς συγγραφείς, ίσως τα έχει πάρει και το αυτί σας. Το σίγμα. 80. Θα σε αφήσω να δουλέψεις απερίσπαστη και θα αρχίσω να σου κάνω υπολογισμούς όταν θα υπάρξει σοβαρός λόγος. 80. Και μπορεί να υπάρξει σοβαρός λόγος αμέσως μετά από το γράμμα που θα μας πεις. Το ταφ. Υπάρχει σοβαρός λόγος. Να αρχίσουμε να μετράμε και για σένα και για το Σπύρο. Παραμένεις πρώτο Σπύρο, παραμένεις δεύτερη Αντιγόνη, αλλά άλλο να έχεις 500 και να κυνηγάς τα 2.270 και άλλο να έχεις 1.790. Έχουν αλλάξει όλα. Το επόμενο γύρισμα, αν είναι εξίσου τυχερό, μπορεί να σου φέρει την πρώτη θέση. Θα αγοράσω. Ό,τι θέλεις. Η τακτική και η στρατηγική είναι δική σου. Αγοράσω. Το Α. Οκτώ. Οκτώ. Μεγάλη βοήθεια. Καλώς. Άξιζε που το έδωσες. Το λέω γιατί από τα 4,80 η διαφορά πήγε στα 5,80, δηλαδή πάνω από το 500. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άξιζε. Ναι, ναι, ότι άξιζε, άξιζε. Θα αγοράσω και το Ι. Και πάλι άξιζε. Απλά τώρα, στο λέω και δεν ξέρω πόσο ακούγεται, 6,80.
τώρα αρχίζει και ασκημένη η άλλη πλευρά. Ναι. Oh. Πρέπει να βρεις γράμμα και μετά να διαπραγματευτούμε. Θα πω το κάπα. Οπα. Το κάπα είναι, πρόσεξε, 50. Άρα, μάνι-μάνι, έβγαλες 200 για να ρίξεις τη διαφορά, πρόσεξε, κάτω από τα 500 ευρώ. Είναι 4,80. Θέλω να υπολογίσεις, γιατί, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν και άλλα σύμφωνα. Ναι. Εάν μπορείς να βρεις αυτά τα σύμφωνα γυρίζοντας, ή αν νιώθεις ότι δεν σε φτάνει, δεν σου περισσεύει χρόνος για κάτι τέτοιο, ή δεν θα βρεις την τύχη. Γιατί αν θέλεις, μπορεί να σηκώσεις και αμέσως τώρα είτε να κερδίσεις, είτε να χάσεις. Δεν θα το σηκώσω, Πέτρο. Μπορεί να έκανες καλά, μπορεί να έχεις κάνει και το μεγαλύτερο λάθος στο παιχνίδι. Δεν βλέπω κάποιο εντυπωσιακό ποσό. Το λάμδα. Ένα λάμδα. Ρίχνεις τη διαφορά λίγο πιο κάτω. Θα αγοράσω και το όμικρον. Θέλω να μου πεις, Αντιγόνη, αν τον κατάλαβες το γρίφο όλο, αν έχεις βρει και τα δύο θεατρικά έργα. Τις δύο πρώτες σειρές τις έχω βρει. Το ακούω θετικό. Εδώ κρύβονται 300 ευρώ, συν κάτι δεκαρικάκια για το γράμμα που θα βρεις, ή γράμματα. Θα πω το ρο. Θα πάρεις τα 300 ευρώ, είναι δωρεπιταγή, τι 900. Θα πάρεις και ένα 20 για τα 2 ρο. Και τώρα, αμάν, 2050, ναι, δεύτερη ακόμη, αλλά με τι διαφορά. 2270 ο Σπύρος, πλέον το επόμενο γύρισμα, εάν υπάρξει τέτοιο, γιατί μπορεί να θέλεις μια άλλη στρατηγική, μπορεί να σου οδηγήσει στον τελικό. Θα αγοράσω το εψιλόν. Τι έχετε τα δύο. Η τελευταία λέξη με δυσκολεύει. Ό,τι γίνεται εδώ, παιδιά, κοιτάω ταυτόχρονα να Αντιγόνη. Κοιτάω ταυτόχρονα το Σπύρο. Κοιτιόμαστε και οι τρεις, βλέπουμε τον τροχό. Έχουμε πάθει ζημιά. Πάμε. Θα πω το νι. Προφανώς λες αυτά που ξέρεις, σωστά. Ναι, σωστά. Okay. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να δώσεις το διπλό γράμμα για αυτό το ποσό. Είναι η δική σου υπόθεση. Θα φανεί σε λίγο αν έκανες καλά ή όχι. 2,40 η διαφορά. Το λέω και για το Σπύρο. Το λέω και για σένα, Αντιγόνη, για να ξέρουμε πού πατάμε. Το ποσό της λείπει. Έλα τώρα. Έλα τώρα, εντάξει. 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 Όχι γιατί δεν έχουμε συναντήσει χρεοκοπίες σε τέτοιο σημείο. Κρίμα. Ούτε γιατί Κρίμα. Είμαστε υπέρ της Αντιγόνης. Αυτή τη στιγμή η νίκη περνά στο Σπύρο, για τον οποίο χαιρόμαστε εξίσου. Αλλά είναι αυτό το. Βλέπεις την προσπάθεια, βλέπεις να εξαφανίζεται μια διαφορά κοντά 2.000 μέσα σε 2 λεπτά και λες για να γίνεται αυτό, κάτι παίζει. Δηλαδή, είμαστε αυτό. Και έχεις ξεχάσει ότι υπάρχει η χρεοκοπία μέσα και την φέρνεις. Λυπάμαι πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ για τον Σπύρο, βεβαίως, όπου επίσης είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και μπορεί να μην εξαρτιόταν από δική σου απόφαση. Το να πας στον τελικό, η Αντιγόνη το είχε στα χέρια της όλο. Πάρε μια ανάσα επιτέλου, γιατί έχεις να πάρεις ανάσα 2 λεπτά. Έλα, πάρε μια ανάσα. Αυτό είναι. Και πες μου ότι ξέρεις το γρίφο, γιατί αν τον λύσεις, είσαι τελικό τώρα κιόλας. Το ξέρω το γρίφο. Έλα, λύστο. Καλοκαίρι και καταχνιά, Ορφέας στον Άδη. Δύο έργα του Τένεσι Ουίλιαμς. Είναι αυτά. Είναι αυτά. Τη λύση την έδωσε η Αντιγόνη απευθείας στα χέρια του Σπύρου. Η χρεοκοπία ήρθε, χτύπησε εμπρός. Ποιος είναι η χρεοκοπία? Η Αντιγόνη ξεγελάστηκε και έτσι δεν τα κατάφερε. Από περιέργεια και μόνο. Πραγματικά, Σπύρο μου, πέρασε στο βάθρο του νικητή. Είσαι ο μεγάλος νικητής και συγχαρητήρια, γιατί και ο Σπύρος, παιδιά, εντάξει, δεν έφτασε εκεί χάρη την ατυχία μόνο της Αντιγόνης ή του Νίκου. Δούλεψε ο άνθρωπος, έβγαλε συνολικά πόσα, να δούμε τα κέρδη του.
Έχει βγάλει 2.570 ευρώ. Άξια είναι στο τελικό. Έχει κάνει πολύ ωραία προσπάθεια. Λύσε τους περισσότερους γρίφους. Αντιγόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικόλα μου, δεν ακούσαμε τη φωνούλα σου τώρα κανένα τέταρτο. Δεν σε αφήσανε με τίποτα. Μοιράζει. Η Αντιγόνη, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σπύρο, εσένα θα σε ευχαριστήσω εάν μας αδειάσει τη γωνιά με το αυτοκίνητο. Γιατί γεμίζει πολύ το χώρο, το πιάνει. Βλέπεις εδώ. Βλέπω, ναι, το πιάνει, ναι, το χώρο. Πιάνει. Πάμε τελικό, ρε φίλε, να αδειάσουμε το χώρο. Καλώ το να είσαι στο τελικό. Εδώ, στο υπέροχο σαλονάκι μα. Έτσι το λέω εγώ σαλονάκι. Είναι η σαλονάρα όλο μαζί διαστημικό. Και το σαλονάκι το μικρό, το ωραίο. Με τον καλύτερο τροχό. Δοκίμασε να σηκώσει. Σηκώνεται. Πού να σηκώσει, ξέρει τι έχει μέσα. Μέχρι αυτοκίνητο. Δεν σηκώνεται με τίποτα. Ο μόνο τρόπο να το σηκώσουμε είναι να βγάλουμε από μέσα το αυτοκίνητο. Θα το πετύχουμε. Θα το μάθουμε σε λίγα λεπτά. Πάμε. Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Θυμίζω ότι ήδη 2.570 ευρώ είναι στην τσέπη σου. Το νούμερο 7. Θα είναι το τυχερό σου φακελάκι. Έλα κοντά μου. Γιατί με το 7 θα πορευτούμε. Σου κάνει σαν νούμερο αρχικά. Σου λέει, έχει καλά αισθήματα για το 7. Όχι, αλλά μπορεί να γίνει. Οκ, τα έχω πιάσει όλα τα υπονοούμενα. Πάμε να πάρουμε την κατηγορία. Η κατηγορία είναι κοινό συνθετικό. Λέξεις με κοινό συνθετικό θέλουμε. Νάτες. Αλφα, πι, σίγμα, τάφ και λάμδα αρχικά στον γρίφο που πρέπει να λύσουμε. Οπα, είναι κακό. Κυρίως γιατί υπάρχουν αρκετά γράμματα, 6. Και επειδή μιλάμε για κοινό συνθετικό, φαίνονται πράγματα προς τα που είναι αυτό το κοινό συνθετικό. Πάμε. Το κάπα. Κέρβερος. Το ρο. Ρουμανία. Το νι. Νιγηριά. Νιγηρία. Ένα φωνήεν. Το όμικρον. Καπαρό νι. Και όμικρον, παρακαλώ. Α, όλα είναι μέσα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα. Ολόσωμος. Πολύ εύκολο. Μη μου το κάνεις αυτό. Παρακαλώ, μην αποκαλύψετε τίποτα. Τι είναι? Ολοφάνερος. Ολόσωμος. Το είπε 2 δευτερόλεπτα αφού εξέπνευσε ο χρόνος. Κρίμα. Πραγματικά είναι κρίμα. Γιατί δεν είναι ότι έχασε έναν γρίφο επειδή δεν μπορούσε να φανταστεί τι γίνεται εκεί πέρα. Είναι απλά γιατί χρειαζόταν άλλα 2-3 δευτερόλεπτα. Δεν πειράζει, ρε Σπυράκο, δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν φεύγεις μαδιά χέρια, αλλά κρίμα, ρε φίλε. Πω, πω. Ξέρετε, όταν είδα να ανοίγουν όλα αυτά τα γράμματα, επειδή εντάξει, εμείς που διαχειριζόμαστε λίγο την κατάσταση διαφορετικά, όταν λέω εμείς, εγώ. Νατάσα μας, εσύ στο σπίτι. Εντάξει, το βλέπετε λίγο πιο ψύχραμα, πιο άνετα, χαλαρή, δεν τρέχει τίποτα. Ο Σπύρος δεν είναι το ίδιο και κάθε παίκτη που φτάνει στο τελικό. Ακόμη και τα 1-2 γραμματάκια που μπορεί να λείπουν πηγαίνουν έτσι. Έτσι δεν είναι. Ενώ μόλις τελείωσε ο χρόνος, χαλάρωσε και το βρήκε αμέσως. Αυτό έγινε. Δεν πειράζει. Θέλω να του θυμίσω ότι φεύγει από εδώ με 2.570 και νομίζω θα επανέλθει το χαμόγελο στα χείλη σου γιατί 2.570 είναι ένα ποσό το οποίο δεν το έχει πριν από 45 λεπτά. Εδώ, επίσης, θέλω να σου πω ότι αν ανοίξω το φάκελο και δεν έχει το αυτοκίνητο, ακόμα και από σώνα έχει μέσα, έχεις κάθε λόγο να χαμογελάς, γιατί η εμπειρία αυτή θα σου μείνει αξέχαστη και με την παντελώνα φορτωμένη και φουσκωμένη την τσέπη. Οκ. Δεν θα το δει κανείς, μόνο εσύ θα το δεις, εντάξει. Okay. Και από το χαμόγελό σου θέλω, παρακαλώ, να δείξουμε το πρόσωπο του Σπύρου, κύριε Συνάπη, και να δούμε όλοι τι έχει μέσα χωρίς να δούμε. Είσαι ετοιμός? Μόνο εσύ θα το δεις. Από το χαμόγελο θα καταλάβω. Εντάξει. Εντάξει. Είπε εντάξει, άρα δεν είναι τα μάξι, τι είναι? Μια χαρά. Εγώ θα χαμογελούσα κιόλας. Είναι το διχίλιαρο, οπότε μια χαρά. Έχεις βγάλει ήδη περισσότερα εσύ. 2.570 ευρώ. Και στο παρατσάκ χάσαμε και άλλα 2. Δεν πειράζει. Ήρθαμε, παίξαμε, κερδίσαμε γιατί όποιος γυρίζει. Κερδίζει.